τελειώσει με το θέμα Θεός. Έχω δικό μου Θεό με τον οποίο συνομιλώ και τα πάω μια χαρά. Οπότε δεν έχει να κάνει με παιδικές μνήμες. Όχι, να κάνει με στάσεις ζωής. Εντάξει. Τώρα να αγαπώ τα εξοκλήσια, ας πούμε, ξέρω εγώ, και μου αρέσει να μπαίνω σε ένα εξοκλήσι, είναι γιατί μέσα σε ένα εξοκλήσι μπορεί να κάτσεις με τον εαυτό σου, με το μέσα σου Θεό και να πει δύο κουβέντες. Ποιος είναι ο δικός σου Θεός? Ίσως ενδεχομένως ένας μικρός σταμάτης, ο ιδεατός, η εικόνα μας όταν στο σύμπαν. Γιατί ερχόμαστε, βρε παιδί μου, σε δύσκολες θέσεις. Σε δύσκολη θέση ερχόμαστε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Εκεί, σε αυτή τη στιγμή, τι κάνεις? Θα το πω γιατί είναι γιατρευτικό. Θα το πω γιατί είναι γιατρευτικό. Βεβαίως προσεύχομαι. Βεβαίως προσεύχομαι. Αλλά πιστεύω ότι όταν μας έρχεται στραβή, από κάτι μας ειδοποιεί. Τι εννοείς δηλαδή? Όταν έρχεται ένα πρόβλημα, μας ειδοποιεί για κάτι. Πρέπει να το παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας. Ένα θέμα ασθένειας, ας πούμε, τι ακριβώς, κάτι, ναι, μια δεν σε προειδοποιεί μια ασθένεια? Ότι πρόσεξε ή πήγαινε, κοίταξε τι έχεις, γιατί μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο. Ο πόνος στο δόντι δεν μας. Εδώ λέμε, το μωρό γεννιέται, ας πούμε, και αν δεν κλάψει δεν ησυχάζουν οι γιατροί. Δηλαδή, αν δεν δούνε. Πιστεύεις δηλαδή ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας συμβαίνει για καλό και για κάποιο σκοπό? Ναι, κάτι μας ειδοποιεί. Στα θαύματα πιστεύεις?